Κύριε Παπαναστάση, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Ιωνισόπουλο, σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο για αυτή την διαγραφή. Κινήθηκε γρήγορα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως πάντα υπάρχει ένα ζήτημα σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Παπαναστάση. Ναι. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι καμιά διαγραφή, και ήδη έγινε όπως προείπατε σε την Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες που έχει. Και το τεκμηριώνουμε αυτό πώς. Η δραστηριότητα του βουλευτή της, του κυρίου Πάτσι, ήταν προφανώς γνωστή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η δραστηριότητα είναι προϊόν μιας εγκληματικής πολιτικής που την έχει νομοθετήσει, που έχει νομοποιήσει την κερδοσκοπία. Έχει νομοποιήσει τους πληστηριασμούς σε βάρος των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Αυτή τη δουλειά κάνουν αυτές τις εταιρείες και επίσης σε βάρος επαγγελματιών. Γιατί άραγε κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα δεν μιλάει γι' αυτό ακριβώς το πλαίσιο? Και εδώ είναι, αν θέλετε, ξεκινάνε και οι ευθύνες τους. Η απάντηση είναι ότι όλοι τους, μα όλοι τους, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και το λέω γιατί. Γιατί είτε ανέχθηκαν χωρίς να ακουμπήσουν τη σχετική νομοθεσία που υπήρξε, αλλά και την εξέλιξαν στο αποτρόπαιδο επίπεδο που βιώνει ο κόσμος σήμερα, που χρωστάει. Και χρωστάει τα χρέη, δεν είναι επιλογή του. Είναι το πλαίσιο αυτό το οποίο το οικονομικό έχει δημιουργηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σήμερα. Και βέβαια, δίνοντας την ευκαιρία στα κοράκια να αλωνίζουν. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ας αφήσουν τα δάκρυα, γιατί είναι κροκοντήλια. Αυτό το πλαίσιο που ανθίζουν λουλούδια τύπου Πάτσι, αυτοί το έχουν φτιάξει όλοι μαζί. Μάλιστα. Πάντως προκαλεί εντύπωση ότι και η αρμόδια επιτροπή του Πόθεν Έση της Βουλής, κύριε Παναστάση, ενώ είχε εντοπίσει στο παρελθόν τη συμμετοχή του κύριου Πάτσι σε εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, του είχαν γίνει κάποιες συστάσεις, αλλά τελικά δεν προχώρησε η υπόθεση αυτή έκλεισε με αποτέλεσμα να μην ανοίξει μύτη. Ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά προβληματίζει, αν θέλετε, για την αξιοπιστία αυτών των μηχανισμών οι οποίοι υπάρχουν και που θεωρητικά έχουν γίνει για να διασφαλίζουν την παρουσία τέτοιων φαινομένων. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτοί οι μηχανισμοί μάλλον είναι τρίπλοι. Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα, κύριε Παπαναστάση. Να πάμε λίγο στην επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βεβαίως, θα γίνουν και σχετικές δηλώσεις. Το ότι έρχεται ο Γερμανός εδώ λέει κάτι από μόνο του, βεβαίως. Το ερώτημα είναι τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, κύριε Παπαναστάση, δεδομένου ότι η Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, έχει μπει σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, κουνάει πάλι το δάχτυλο στους υπόλοιπους ως προς την δημοσιονομική πολιτική τους και σε εμάς μεταξύ άλλων. Από το 23 υποστηρίζουν ότι θα πρέπει πάλι να μπούμε σε ένα καθεστώς περιορισμού του δημόσιου χρέους. Πώς να το κάνουμε αυτό? Έχουμε 180 τόσο, μας λένε να το ρίξουμε στα 90, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τους δικούς τους πολίτες, δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να στηρίξουν και την οικονομία τους και τον κόσμο. Εξαιτίας βεβαίως της κρίσης ακρίβειας των τιμών του φυσικού αερίου. Ναι, η Γερμανία, αν θέλετε, είναι όπως ονομάζεται, εμείς δεν υιοθετούμε τέτοιου είδους εκφράσεις, είναι σύμμαχος της Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ και σε άλλους οργανισμούς. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η συνύπαρξη ή η συνεργασία ή η αλληλεγγύη σε αυτούς τους οργανισμούς είναι υπαρκτή και έχει υπόσταση όσο ταυτίζονται τα συμφέροντα των χωρών που βρίσκονται εκεί πέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια ομονοούν όλοι στις αποστολές του και είναι πραγματικά εγκληματικές αποστολές και είναι και επικίνδυνη αυτή η συμφωνία. Αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να διαφαίνονται, όχι αρχίζουν τώρα, πάντοτε υπήρχαν οι τριγμοί όταν τα συμφέροντα των χωρών αντιτίθεται. Και εδώ φαίνεται ότι αυτές οι αντιθέσεις βρίσκονται σε μία έξαρση, με κύριο στοιχείο βέβαια την ακρίβεια της ενέργειας πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα βάλατε ένα θέμα, το θέμα
των χρεών της Ελλάδας, να το πούμε έτσι, για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, και την εποπτεία η οποία υπάρχει από τους λεγόμενους δανειστές, με προεξάγουσα βέβαια και την οικονομία του κράτους της Γερμανίας. Η άποψη δική μας είναι ότι αυτά τα μνημόνια ή οι όροι, αν θέλετε, για που μπαίνουν με τα δάνεια, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Πάντοτε υπήρχαν, γίνανε οι εφαρμοστικοί νόμοι. Μπορεί να λέμε ότι τα μνημόνια τέλειωσαν. Οι εφαρμοστικοί νόμοι όμως, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία και που ρυθμίζουν την καθημερινότητα των Ελλήνων, είναι εδώ. Δεν σταμάτησαν να υπάρχουν ποτέ. Βλέπουμε να έρχονται τα καινούργια ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, το πολύ διαφημισμένο. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Είναι ένα δάνειο, στο οποίο θα μπουν επίσης αυστηροί όροι. Άρα εμείς αποκαλύπτουμε αυτή την πρακτική και την πολιτική που υπάρχει στον ελληνικό λαό. Μην ευελπιστεί πρώτον σε σωτήρες και δεύτερον στο ότι θα υπάρξει κατανόηση στα δεινά που τραβάει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαχωρισμός σαφής. Εδώ στην Ελλάδα οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ήδη έχουν μοιραστεί εκεί πέρα που θα πάνε, και φυσικά αυτό το μοίρασμα δεν ακουμπάει σε τίποτε τον λαό. Ο λαός όμως, και εδώ είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε, ότι ο λαός θα τα πληρώσει. Απλά δεν θα μπουν στην τσέπη. Πάντως παράλληλα, κύριε Παναστάση, αντιμετωπίζει η χώρα ολόκληρη και οι επιχειρήσεις και ο κόσμος μια κρίση ακρίβειας που ήρθε ως μεταξέλιξη της λεγόμενης κρίσης ενέργειας που υπάρχει πριν από τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, βεβαίως, αλλά από ό,τι φαίνεται όσο περνάει ο καιρός η κρίση αυτή γιγαντώνεται και βλέπουμε και μια αδυναμία της Ευρώπης να μπορέσει να θασεύσει, να κρατήσει μια κοινή γραμμή προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, αν μη τι άλλο. Ακριβώς, ήδη το είπατε και εσείς, η ακρίβεια δεν είναι απότοκος πολέμου, η ακρίβεια της ενέργειας. Προϋπήρχε πριν και βέβαια αναντήρητα ενισχύθηκε και από τον πόλεμο. Εγώ θα σας παραπέμψω στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, το πολύ πρόσφατο, το προχθεσινό. Εδώ υπάρχουν, γίνανε πανηγυρικές αναφορές σε αυτή τη σύνοδο. Σε αυτή την σύνοδο. Βέβαια τι γίνεται, ότι αυτοί οι πανηγυρισμοί δήθεν ότι υπήρξε μια προσέγγιση και ότι θα βρεθεί λύση στο ζήτημα της ενέργειας. Αυτοί οι πανηγυρισμοί συσκοτίζουν ότι οι αντιθέσεις ανάμεσα στα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη βγάζουν μάτι. Και το είδαμε στο χθεσινό Συμβούλιο των Υπουργών αυτό. Όλα παραπέμφθηκαν σε ένα ακόμα επόμενο Συμβούλιο στις 24 Νοέμβρη. Δεν έδωσε κανείς λύση. Και φυσικά έχει καταντήσει ανέκδοτο, αν δεν είχε για την τραγική του την πλευρά. Το τσάκισμα, που η τραγική πλευρά είναι το τσάκισμα των λαϊκών νοικοκυριών, η περιβόητη δίθεν κοινή αγορά προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό τα ακούμε από τις αρχές του χρόνου που είμαστε τώρα. Και φυσικά πάει από σύνοδο σε σύνοδο, θα ήταν η πανάκια στη λύση. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εξελίξεις αυτές είναι ενδεικτικές της σφαγής που γίνεται, κυρίως ανάμεσα σε Γερμανία, Γαλλία και όχι μόνο, και βέβαια στα ενεργειακά μονοπόλια που εκπροσωπούν, γιατί όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει μια αδρή χρηματοδότηση στη Γερμανία που σημαίνει ότι τα μονοπόλια της θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό απέναντι στα μονοπόλια των άλλων χωρών. Εδώ λοιπόν, εμείς λέμε ότι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να έχουν κανένα όφελος από αυτές τις διεργασίες. Η ακρίβεια ήρθε και θα μείνει. Η ενέργεια, για παράδειγμα, εδώ στη χώρα μας έχει αυξηθεί 300% και τις δίνουν κάτι ούτε καν ασπίρινες. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. 30 ευρώ, 90 ευρώ, 60 ευρώ. Μα είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα. Δεν είναι αντιμετώπιση. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα λησβερίσια και αυτή την πολιτική της παραπομπής που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτές τις επιτροπές και τα συμβούλια, συμμετέχει ενεργά και η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να γίνεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Παναστάση, να περάσουμε και σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, η χώρα έχει μπει ήδη σε τροχιά εκλογών. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Προκύπτει αυτό εύκολα και από τις περιοδίες που κάνουν τα στελέχη όλων των κομμάτων. Και από τα δημοσιεύματα, θέλετε, που βλέπουν το φως σε εφημερίδες, σε site ούτω καθεξής, αναφορικά με τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, ένα γεγονός που ακόμα εντείνει, θα έλεγα, το άρωμα των εκλογών.
εκλογές στις οποίες πάμε με κάποια διλήμματα. Τα έθεσαν ξεκάθαρα και οι δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από περίπου 1,5 μήνα. Τσίπρας ή Μητσοτάκης, είπε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του δίλημα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο δικό σας προς τα που βαδίζουν, ποιο θα είναι το διακύβευμα θεωρείτε εν τέλει αυτής της εκλογικής διαδικασίας και ποια θα είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεδομένου ότι υπάρχει μια κρίση ακρίβειας και θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια για πολύ λιγότερα. Βλέπαμε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει, κύριε Παπαναστάση. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε τώρα όμως. Γιατί? Καταρχάς να πω ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το δίλημα είναι ένα. Και το δίλημα αυτό είναι αν θα στηριχθεί η πολιτική που τροφοδοτεί με κέρδη τα μονοπόλια και μια οικονομική ολιγαρχία στη χώρα μας ή θα στηριχθεί η πολιτική που πραγματικά θα δώσει ανάσες στον λαό. Είναι η μόνη πολιτική, το μόνο δίλημα το οποίο πραγματικά υπάρχει. Και η πολιτική η οποία θα δώσει ανάσα στον λαό δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τις πολιτικές προτάσεις τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων. Αυτά τα πράγματα για μας είναι ξεκάθαρα, καθημερινά το τεκμηριώνουμε αυτή μας τη θέση, καθημερινά την πολεμάμε και αγωνιζόμαστε και στους χώρους εργασίας και σε κάθε μαζικό χώρο για να γίνει συνείδηση στον ελληνικό λαό και μάλιστα είμαστε αν θέλετε σε σημαντικό βαθμό αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε να γίνεται και έχουμε μπροστά μας και την απεργία την πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη που δεν είναι η μέρα της απεργίας είναι οι ζυμώσεις οι οποίες γίνονται τις προηγούμενες ημέρες αλλά και τα πόνερα αυτής της απεργίας που πραγματικά δίνουν δύναμη, κουράγιο στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν όλα όσα τους έχουν κλέψει μέχρι σήμερα. Αυτή για μας είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το διακύβευμα μιας χρονικής περίοδου που εμείς δεν θα πούμε ότι δεν ισχύει. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και φυσικά επισημαίνουμε και τονίζουμε και λέμε στον λαό και στους εργαζόμενους να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά γιατί οι πεπονόφλουδες είναι δεδομένες που θα τους ρίξουν ειδικά αυτή την περίοδο για να εγκλωβίσουν άλλη μια φορά την ψήφο των Ελλήνων. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η ενίσχυση στο Κοινοβούλιο πραγματικά είναι σημαντική αλλά δεν είναι και το μοναδικό δεν είναι αν θέλετε και το μοναδικό στοιχείο για το οποίο αγωνιζόμαστε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει καθημερινά όπως είπα σε όλους τους χώρους. Και φυσικά βέβαια και η ενίσχυση μέσα στο Κοινοβούλιο για να έχει λόγο στην διαπάλη που γίνεται εκεί μέσα είναι κάτι το σημαντικό. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή εμείς για εκλογές. Και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Διονυσόπουλο, να είστε καλά. Γεια σας.